Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Το Σάββατο με την Αγορά. 50 χρόνια έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Δύο συλλεκτικά CD με τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές σε τραγούδια που άφησαν εποχή. Πάρε με απόψε, πάρε με ζεστό αγάπη σχήμα. Μαζί, το μυστηριώδες νησί του Κόγκ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News, το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, Cine Diamonds, τα πιο μεγάλα και πιο σπάνια τραγούδια των κινηματογραφικών ταινιών σε δύο CD. Μαζί, η Ναυμαχία της Αλαμίνας. Αποκλειστικά στη Real News, το πρώτο τεύχος της μοναδικής σειράς «Μεγάλες μάχες» από τα ιστορικά θέματα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλή με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί Δευτέρα βράδυ στον Ενικό με προσκεκλημένο απόψε το νέο πολιτικό αρχηγό. Νέο όχι ως προς την βιολογική ηλικία ή ως προς την παρουσία του στην πολιτική ζωή του τόπου, νέο ως προς τη συμμετοχή του στο Κοινοβούλιο. Η Ένωση Κεντρών, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε, του κυρίου Βασίλη Λεβέντη, είναι το νέο κοινοβουλευτικό κόμμα που απέκτησε η χώρα και ίσως η μόνη ουσιαστική αλλαγή που έγινε στο Κοινοβούλιο μας στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Μαζί μου, για να με συνεπικουρήσουν στη δημοσιογραφική προσπάθεια να βγάλουμε ειδήσεις και να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, η κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Καλησπέρα. Καλώς όρισες, Πόπη. Καλώς σε βρήκα. Ο κύριος Δήμος Βερίκιος, ο διευθυντής του ραδιοφώνου του Α και πολιτικός σχολιαστής της τηλεόρασης του Α. Καλησπέρα. Δήμο, καλώς όρισες. Να είστε καλά. Και βεβαίως η Χριστίνα Κοραή, πολιτική συντάκτης και αρθρογράφος της Real News. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Τώρα, θα κάνω την πρώτη ερώτηση για να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, ερωτήσεις θα υποβάλουν και οι φίλοι, οι συμπολίτες που βρίσκονται εδώ στο στούντιο του Star στην πορεία της εκπομπής. Θα κάνω την πρώτη ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη ερώτησή μου συνδέεται με την επιστολή που στείλατε στον Πρωθυπουργό. Μια επιστολή με την οποία ουσιαστικά του θέσατε κάποιους πολιτικούς όρους και προϋποθέσεις, όχι όρους που σχετίζονται με συμμετοχή στην κυβέρνηση ή με καρέκλες, για να στηρίξετε κοινοβουλευτικά με τους βουλευτές που έχετε στο Κοινοβούλιο την κυβέρνησή του. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί κάνατε αυτή την επιστολή? Η κυβέρνηση έχει 155 βουλευτές. Για να κάνετε εσείς αυτή την κίνηση σημαίνει ότι κάτι ψυχανεμίζεστε, ότι μπορεί να σας χρειαστεί. Το είχα πει και πριν τις εκλογές, ότι όποιος και αν είναι πρώτος, και σε εσάς νομίζω το είχα πει, που με είχατε βγάλει στο Real FM, ότι εμείς υπό τους όρους αυτούς, υπό τους 9 όρους, θα δίναμε ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί δεν είμαστε κόμμα η Ένωση Κεντρών που ήρθαμε για να παίξουμε με τα τυφλά όχι. Είμαστε ένα κόμμα που ήρθαμε να βοηθήσουμε στο σχηματισμό κυβέρνησης. Πιστεύω κάθε φορά που ο λαός ψηφίζει στις εκλογές, θέλει κυβέρνηση. Δεν ψηφίζει για να ξαναγίνουν εκλογές. Και υπό την έννοια αυτή, αισθανόμουν χρέος να το δηλώσω ότι είναι κόμμα συνένεσης η Ένωση Κεντρών, κομίζει κάποιες θέσεις και θα προσπαθήσω αυτές τις θέσεις να τις μοσχεύσω και στα άλλα κόμματα και δει τα σχηματίσαντα κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σας απάντησε, σας πήρε στο τηλέφωνο, σας έχει πάρει ποτέ στο τηλέφωνο ο Τσίπρας? Κανείς. Ή σας νομπάρουν? Από όλους τους πολιτικούς, ο μόνος που με πήρε να με συγχαρεί ήταν ο κύριος Τζιτζι Κώστας, που γύρω στις 12 η ώρα χτύπησε το τηλέφωνό μου και μου είπε, είναι νίκη για τη Θεσσαλονίκη και νίκη δική σου αυτό που έγινε. Έχετε παράπονο προσωπικά εσείς που όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τώρα που μπήκατε στη Βουλή, που οι μεγάλοι, σε εισαγωγικά, οι μη σας νομπάρουν? Κανένα. Θεωρώ ότι αισθάνονται δεχόμενη κριτική και δείχνουν την κακία τους. Δηλαδή ένα είδος κακίας το ότι δεν βρέθηκε ένας από τη Νέα Δημοκρατία, ένας από το ΠΑΣΟΚ, ένας από το ΣΥΡΙΖΑ να με συγχαρεί. Να πούν μισή κουβέντα. Ένα τηλεφώνημα. Ναι. Τώρα, πρέπει να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα για να έχουμε χρόνο σε διαφημίσεις. Έχω Δήμο και Πόπη και Χριστίνα μπροστά μου τα 9 σημεία που θέτει στην επιστολή του ο κύριος Βασίλης Λεβέντης στον Πρωθυπουργό. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Μόλις επιστρέψουμε, θα σας τα διαβάσω για να τα συζητήσουμε. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου.
Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Την Κυριακή με τη Real News, το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, Cine Diamonds, τα πιο μεγάλα και πιο σπάνια τραγούδια των κινηματογραφικών ταινιών σε δύο CD. Μαζί, η Ναυμαχία της Αλαμίνας. Αποκλειστικά στη Real News, το πρώτο τεύχος της μοναδικής σειράς «Μεγάλες μάχες» από τα ιστορικά θέματα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Το Σάββατο με την Αγορά. 50 χρόνια έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Δύο συλλεκτικά CD με τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές σε τραγούδια που άφησαν εποχή. Πάρε μ' απόψε, πάρε με, ζεστό αγάπη σχήμα. Μαζί, το μυστηριώδες νησί του Κόγκ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, EuroBasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Πάμε λοιπόν στα ερωτήματά μας στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, που μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας απόψε για να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω στην επιστολή αυτή πρώτο σημείο. Να απολυθούν από τη Βουλή οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν προκλητικά ως συγγενείς νυν και τέως βουλευτών. Τώρα εδώ ξέρετε τι θα ακούσετε, την κριτική που θα ακούσετε. Ότι κι εσείς στα ψηφοδέλτιά σας προεκλογικά είχατε συγγενείς. Ναι, οι συγγενείς, απάντησα ότι οι συγγενείς μου όλοι ήταν σε μη εκλογημένες θέσεις πλην ενός του ιού μου, ο οποίος είναι βουλευτής και τον οποίον έβαλα για λόγους που μπορώ να σας εκθέσω. Τον έβαλα γιατί είναι επί χρόνια δίπλα μου
αισθανόμουν, τον έβαλα με πίεση, δεν ήθελε, γιατί άφησε δουλειά 12 ετών σε πολυεθνική, επιτυχημένη, είχε γίνει διευθυντικός τέλεχος και αισθανόμουν ότι έπρεπε να ζήσει αυτή την πρώτη θητεία, την κοινοβουλευτική θητεία από κοντά, γιατί θα είναι μια θητεία που θα δείτε ένα κόμμα μικρό, καινούριο, να ρημουλκεί τα παλαιότερα κόμματα προς τις απόψεις του. Ωστόσο όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, στέλνω ένα Twitter στους φίλους άρα, μου λοιπόν, και λέω... δεν υπήρχαν συγγενείς. Πάνω σε αυτό, προσέξτε να δείτε. Ναι. Και τους λέω, εάν συναντούσατε τον Βασίλη το Λεβέντη, τι θα τον ρωτούσατε. Ένας λοιπόν συνάδελφος του γιού σας που εκθιάζει τον γιο σας για την επαγγελματική του κατάρτιση στη συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρεία, λέει γιατί, ρώτησε τον, γιατί ο Βασίλης ο Λεβέντης που τόσο πολύ γνωρίζουμε αγαπάει το γιο του, τον καταστρέφει και τον, του καταστρέφει την καριέρα, αφού σε 6 μήνες, όπως ο ίδιος έχει δεσμευτεί, θα αλλάξουν οι βουλευτές και αναγκαστικά θα φύγει από το Κοινοβούλιο. Εκτός και αν δεν συμβεί αυτό. Πέρασε από τη σκέψη σας, επειδή ακριβώς 6 μήνες είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κύριε Πρόεδρε. Ακόμη και για να μάθουν πώς να κινούνται μέσα στη Βουλή. Είναι ένα πολύ μεγάλο κριτήριο σας, βέβαια. Πώς λειτουργούν οι επιτροπές. 6 μήνες, λοιπόν, μήπως είναι μικρό χρονικό διάστημα και τους κρατήσετε τελικά. Να σας πω ότι στα άλλα κόμματα βάζουν όλα τους τα σόγια. Δηλαδή, είναι βουλευτής ο γιος του Αχιλλέα Καραμαλή. Και πολλοί άλλοι. Έτσι, αυτό εκεί όμως, δεν είδα ασκήσα. Αυτό όμως, κύριε Πρόεδρε, επανειλημμένως το έχετε τονίσει. Το έχετε τονίσει. Μήπως λοιπόν πάντως και το γιο σας είναι σαν να τους δίνετε άλοθη σε όλους αυτούς. Με ομοβροντίζεις, δεν θέλω. Είναι συμπλήρωμα στην ίδια ερώτηση. Να του δίνετε χρόνο πάντως να απαντήσει. Άρα λοιπόν ένα πολιτικό σύστημα αμαρτωλό ρωτάει εμένα γιατί έβαλα το γιο μου. Εγώ σας είπα, όταν κλείνανε τα φώτα της δημοσιότητας κάθε εκλογές, μέχρι τώρα που δεν έμπαινε η Ένωση Κεντρών, μέναν 4-5 άτομα δίπλα μου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τον ανθρώπινο αυτό που λέγεται στον απλό κόσμο που σας λέει «Α, και ο Λεβέντης, σαν τους άλλους θα δούνε ποιος είναι ο γιος μου και θα καταλάβουν γιατί τον έβαλε. Οι άλλοι όμως πολιτικοί που βάζουν τα παιδιά τους δεν είναι του πεταματού. Επιτρέψτε μου ότι είναι επαγγελματίες οι άλλοι. Η οικογένειά μου έκατσε 30 χρόνια έξω από το Κοινοβούλιο. Είχε την αντοχή να κάτσει. Αυτό κάτι σημαίνει. Θα τους αλλάξετε σε 6 μήνες. Λοιπόν, κύριε όταν Πρόεδρε, δείτε ποιος είναι ο γιος μου και όταν δει και η Ελλάδα, θα δικαιολογήσω. Εσείς έχετε δεσμευτεί, Πρόεδρε. Πώς? Εδώ η Χριστίνα, η Κοραή, σας λέει ότι σας θυμίζει ότι και σε 6 μήνες έχετε δεσμευτεί ότι θα τους αλλάξετε. Θα τους αλλάξετε, ισχύει αυτό για, σήμερα. Για απαντήστε. Ό,τι έχω πει ισχύει. Μάλιστα. Άρα έχει δίκιο ο συνάδελφος του γιού σας που λέει ότι εσείς θα καταστρέψατε την καριέρα του γιού σας. Γιατί η καριέρα είναι μόνο με το βουλευτιλίκι. Όχι, εννοώ ότι σε ένα κόμμα, είστε σε ένα κόμμα που μάχεται, η Ένωση Κεντρών θα δώσει τη μάχη από το 4 που έχει τώρα να φτάσει στο 15, στο 20. Εκεί μόνο οι βουλευτές μετρούν. Άλλα στελέχη δεν μετρούν. Έχετε στελέχη, κύριε Πρόεδρε. Πώς? Έχετε στελέχη. Καταρχάς, δέστε τους βουλευτές. Είναι όλοι νέοι. Όλοι οι βουλευτές είναι νέοι. Ένα από τα ευαίσθητα σημεία. Το προσέξατε, όλοι οι βουλευτές είναι νέοι και εργαζόμενοι. Και ενδιαφέροντες, μερικοί ιδιαίτερα. Διάβαζα τα θα τους δείτε τους βουλευτές στη Βουλή. Είναι νέοι. Όλοι σχεδόν. Όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ήσασταν επί 30 χρόνια σε μια προσπάθεια να καθίσετε στα βουλευτικά έδρανα, να πείστε δηλαδή τον κόσμο. 30 χρόνια είναι πολύ μακρύς ο δρόμος και συνήθως όταν έχει τέτοια διάρκεια είναι και μοναχικός. Καταφέρατε να αποκτήσετε στελέχη στο κόμμα σας, καταφέρατε να βρείτε ανθρώπους ικανούς που να καθίσουν δίπλα σας σε αυτή τη μοναχική πορεία. Το ότι εσείς οι δημοσιογράφοι δεν καλέσατε κανέναν προεκλογικά είναι δική σας ευθύνη. Ναι, εμείς σας καλέσαμε. Πώς? Εμείς, λέω εγώ προσωπικά, τουλάχιστον στην εκπομπή σας καλέσατε. Καλέσατε και παιδιά υποψηφίους. Όχι, κάλεσα εσάς. Α, είναι αρκετό αυτό για να δουν ποιοι είναι οι υποψήφοι. Με συγχωρείτε, δεν στα άλλα κόμματα καλέσατε μόνο τους αρχηγούς.
Σε κάποια δεν κάλεσα ούτε τους αρχηγούς. Όχι σε κάποια, στο ποτάμι. Στα μη κοινοβουλευτικά κόμματα. Τότε γιατί έχουν απορία ποιοι είναι, περιμένετε να αλλά δεν εκλήθησαν από πολλά μη κοινοβουλευτικά κόμματα ούτε οι αρχηγοί. Κύριε Λεβέντη. Ας πούμε εμένα με κατηγορούσε στο διαδίκτυο ο κύριος. Κακό είναι. Μα με συγχωρείτε, ήταν πολύ σύντομη, ήταν μια πολύ σύντομη προεκλογική περίοδο. Δεν προλάβαμε. Και είναι δικαιολογία να κατεβεί. Δηλαδή είναι και δικαιολογία αυτό να επειδή είναι βραχία η προεκλογική περίοδο. Να μην καλείς. Έχετε αποθυμένο ότι όλα αυτά τα χρόνια εμείς οι δημοσιογράφοι. Γιατί έχει άδικο. Κανένα αποθυμένο. Έχει άδικο να θεωρεί ότι δεν το καλούσα. Εσείς το χαίρεστε έχει αυτό δίκιο. Που συνέβαινε. Δε. Α, έλεγαμε πως το χαίρεστε. Σας έδειξα κάτι τέτοιο. Λέω, να γυρίσω στα εννέα σημεία. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά. Συγγνώμη κύριε. Όχι, όμως ο Βασίλης. Είναι συνοβουλευτικός. Υπάρχουν πάρα πολλές προσωπικότητες έξω, φαντάζομαι. Που προσπαθούν, κάνουν κινήματα, κάνουν μια πορεία. Δεν αποκτούν όλοι βήμα. Η Ένωση Κεντρών στα ψηφοδέλτιά της είχε 6 καθηγητές πανεπιστημίων. Δεν εδεήσατε να τους καλέσετε. Έναν από αυτούς, κύριε Πρόεδρε, έναν από αυτούς θα προτείνετε, γιατί είπατε τεχνοκράτη θα προτείνετε στον κύριο Τσίπρα αν τυχόν και σας καλέσει σε κυβερνητική συνεργασία. Ενδέχεται, θα είναι λοιπόν ένας από τους 6. Ενδέχεται από αυτούς έναν, αλλά ενδέχεται και... Εκτός Ένωσης Κεντρών, η πρότασή μου, αν μπει Ένωση Κεντρών τελικώς στην κυβέρνηση, δεν θα πάρουμε υπουργεία. Αν με πιέσει ο Τσίπρας, όχι, πρέπει κάποιον να πάρετε, θα προτείνω τεχνοκράτη μη ανήκοντα στην Ένωση Κεντρών. Τον έχετε βρει? Μάλιστα. Έχω μερικά ονόματα υπόψη. Όπως μπορούμε απόψε εδώ στον ελληνικό... Ας μην βγάλω όλα τα χαρτιά απόψε τώρα, γιατί μιλάμε για το ενδεχόμενο. Μιλούμε όμως για το ενδεχόμενο. Που ο Καμένος θα τα σπάσει με τον Τσίπρα, που το βλέπω από Γενάρη αυτό, του 15, του 16. Από πού βγάζετε αυτό το συμπέρασμα? Το ότι είναι ένα δεξιό κόμμα ο Καμένος, ένα αριστερό κόμμα όπως δηλώνει ο Τσίπρας, και δεν υπάρχει κουλτούρα της σύνθεσης μέσα. Παρά μόνο η νομή της εξουσίας. Δηλαδή μοιράσανε τα υπουργεία και κάνανε... Εσείς είσαστε παροτοκαπνισμένος ναι. Τόσα χρόνια στον Κουρμπέτη. Είχατε ποτέ φανταστεί αυτή την εικόνα πάνω στο σανίδι του ΣΥΡΙΖΑ, την αγκαλιά και σαν παιδιά να αγκαλιάζονται και να φιλούνται ο Καμένος με τον Αλέξη τον Τσίπρα? Αυτό δεν σημαίνει τίποτα τα φιλιά. Η ουσία μετράει. Πάντως, ο διωμένος ένας είναι υπερεθνικιστής και ακραίος, ο δε Τσίπρας υποτίθεται ότι είναι προοδευτικός. Αυτά συγκρούονται. Δεν είναι συμβατά, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δεν είναι συμβατά. Δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας σε αυτά. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε δηλαδή αυτό και ο Σούλτς, όταν τελειώσετε με τα κουτσομπολιά. Γιατί κουτσομπολιά κάνουμε τώρα, πώς φίλησε ο ένας τον άλλο. Νομίζω, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν. Όχι, μας ενδιαφέρουν, όλα μας ενδιαφέρουν. Όλα, ναι. Έχω όμως εδώ αλλά τα ο Σούλτς είπε σημεία, ότι δεν ταιριάζουν στα ο οποία. Ο Σούλτς το είπε, όχι εγώ. Κύριε Πρόεδρε, ο Καμένος με τον Τσίπρα δεν είπε ο Σούλτς. Θέλω να γυρίσουμε στην ουσία. Και η ουσία είναι οι προτάσεις. Εδώ οι προτάσεις που κάνετε είναι μερικές πιο σκληρές και από το μνημόνιο. Είναι πιο σκληρές και από το μνημόνιο. Διαβάζω. Και πείτε μου αν έχω άδικο. Να δω ποιο θεωρείτε. Λέει εδώ πρόταση. Αυστηρή απαγόρευση σε κάθε συνταξιούχο που παίρνει σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ μηνιαίως να εργάζεται. Διαβάζω. Άλλη. Αυτό σε τι είναι αυτή. Κατάργηση. Τώρα θα σας πω. Δουλειά. Ο άνεργος πότε θα πιάσει δουλειά. Ένα λεπτό. Θα σας τα πω. Σωστά τα λέτε, αλλά έχει δίκιο όμως. Ένα λεπτό. Το μνημόνιο δεν τόλμησε. Είναι φυσικό. Αυτό το θεωρείτε μνημονιακό που είπατε τώρα. Όχι, αλλά οι μνημονιακοί τρίβουν τα χέρια. Οι συνταξιούχοι που παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ δεν πρέπει να εργάζουν. Μισό λεπτό θα σας πω. Γιατί πότε θα πιάσουν δουλειά οι άνεργοι. Αυτό το θεωρείτε αντιλαϊκό. Συγγνώμη για τους συνταξιούχους είναι καλό αυτό. Πώς? Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή στην λόγω της ανεργίας χρηματοδοτούν. Είναι το πιο αναγκαίο. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν συνταξιούχοι που λόγω της ανεργίας ναι. χρηματοδοτούν τα παιδιά τους. Ναι. Οι άνθρωποι δηλαδή στηρίζουν τα άνεργα αντί παιδιά. Αντί να χρηματοδοτούν τα παιδιά αυτός, τους. Αυτός λοιπόν παίρνει 1.000 ευρώ σύνταξη και δουλεύει και στο ταξί το βράδυ. Δουλεύει στο περίπτερο βάρδια. Αντί να χρηματοδοτούν τα παιδιά τους οι συνταξιούχοι. Ναι. Η Ένωση Κεντρών προσπαθεί να πιάσουν δουλειά τα παιδιά τους. Ναι, πάντως εγώ εδώ δεν βλέπω... Αυτό είναι μίζον. Ένα λεπτό όμως, στείλατε 9 προτάσεις. Ναι. Από τις 9 προτάσεις, εγώ δεν βλέπω κάποιο σχέδιο για νέες δουλειές.
Βλέπω σχέδιο για το πώς θα μειώσουμε τα λεφτά. Το διαβάσατε όλο το... Όλο, τώρα θα σας τα τέλος, πω. Θέλω μισό λεπτό. Ναι. Θα έρθω και στο τέλος. Ναι. Έχετε μια γενικότητα για την ανάπτυξη. Δεν είναι σχέδιο για αυτή. Για διαβάστε το σας πω. Τώρα θα σας το πω. Λέτε επίσης, όποιοι... Ποιο είναι το μέτρο που λέτε, είπατε μνημονιακό. Να καταργηθεί κάθε σύνταξη πέραν της μίας και να αφομοιωθούν όλες οι συντάξεις σε μία... που δεν θα υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Αυτό είναι αντιλαϊκό. Αυτό δεν είναι σκληρό λίγο. Αυτό είναι σκληρό. Εδώ η κυβέρνηση. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, Χριστίνα μου, η κυβέρνηση τώρα. Άρα εσείς θέλετε να υπάρχουν συνταξιούχοι. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω την ερώτηση. Να κάνω την ερώτηση και θέλετε να συνεχιστεί. Εσείς εδώ προτείνετε σκληρότερο πράγμα από αυτό που λέει το μνημόνιο. Έτσι. Το μνημόνιο μιλάει για περικοπή της τάξης του 8-10%. Αυτό είναι το μνημόνιο. Ενώ εγώ... Συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ. Ναι. Εσείς λέτε... Άρα γνωρίζετε ότι υπάρχουν συντάξεις των 3.000, των 5.000... Των 2, των 2.500. Των 2, των 2.500. Είναι ωραίο να υπάρχουν αυτές όταν ο άλλος ανοίγει στους σκουπιδοντενεκές. Θα τους κόψετε 50%. Αυτοί πλήρωναν όμως. Δεν θα ζήσουν. Αυτό ακριβώς. Δεν θα ζήσουν, θα πεθάνουν αυτοί. Δεν πλήρωναν. Οι άλλοι πεθαίνουν, κύριε Νίκο. Εγώ δεν μπήκα στη Βουλή για να διαχειριστώ. Αυτό είναι ο τρόπος. Ή το να ανέβει το εισόδημα το εθνικό. Αυτό το λένε πώς θα ανέβει. Δηλαδή και διαμιάς θα ανέβει. Δεν το ανέβασε το Πασόκ. Δεν το ανέβασε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το ανέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα πεθάνουν οι φτωχοί. Και ο δικαστής να πάει στα 1.500 ευρώ. Και ο δικαστής και ο στρατιωτικός, ο στρατηγός να πάει στα 1.500 ευρώ. Ίδιο στο μάχη έχουν όλοι οι παλικάρια, κατ' εμέ. Κύριε Λεβέντη. Με συγχωρείτε, δεν βλέπω άλλο στο μάχη να έχει ο δικαστής από μένα. Καλά, κύριε Μπέλα. Και εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. 37 χρόνια εργασίας. Είναι αλήθεια ότι είχατε. Αφήστε το, τον κύριο Χατζη Νικολάου που μου την παίρνει ότι όλο κουτσομπολιά θα είναι. Αυτά με ενδιαφέρουν. Αυτά με ενδιαφέρουν. Είναι να συστηρίξουμε όντως, μαζεύει, μαζεύει υλικό για την Τζιμτσιλή για το πρωί. Στον μπαμπά, Παύλο. Άρα ξέρετε και τον Αλέξη. Βέβαια. Ο Άκη Αλέξη δεν υπήρχε τότε. Ήτανε, δεν την είχα. Αγιανητός ή... Μιλάω με την 74. Με την οικογένεια. Με την πτώση της Χούντας. Τι ρώτησες, δεν άκουσα. Τέχει, και εγώ δεν κατάλαβα. Για τον πατέρα του κυρίου Τσίπρα. Αν εργαζόταν στον πατέρα Τσίπρα. Ναι, αλλά μπορείς να εργαστεί. Έχει βάλει ανακοίνωση στο... τεύχος του τεχνικού επιμελητηρίου, χωρίς να ξέρω ποιος είναι, δεν έγραφε ποιος είναι ο εργοδότης και εκεί συνάντησα τον πατέρα του. Μα δεν ήταν και γνωστός τότε. Όχι, άλλωστε όχι. Είχε μια εταιρεία δημοσίων έργων και άλλη μια ιδιωτικών έργων. Και εμένα με έβαλε επί 6 μήνες στα ιδιωτικά. Λοιπόν, τα αναπτυξιακά να πάω άρθρα. Εντάξει, έχουμε μία μόνο ερώτηση. Βεβαίως. Παρακαλώ, να μην κάνουμε άναρχη συζήτηση. Τώρα μπήκαμε, κράτα τα αυτά που τα θες για το πρωί για την Τζιμ Τσιμπή. Γιατί, κράτα τα για το τέλος της εκπομπής. Ξενυχτάνε τα παιδιά μέχρι τις 10, μετά τις 10 γυρνάνε στο Σταρ. Τώρα, εννοείται. Λέτε εγώ να θέλω να μισώ τους συνταξιούχους που έχουν υψηλή σύνταξη. Είναι σκληρό πάντως το μέτρο μέτρα, που προτείνεται. Από δύο πράγματα πάσχει το ασφαλιστικό. Από τις πρόωρες συντάξεις 280.000 και από τις υψηλές. Κατά τη γνώμη μου πάσχει κυρίως από την ανεργία. Γιατί δεν υπάρχουν εισφορές. Μα δεδομένου αυτού του ζητήματος λέω. Από δύο πράγματα πάσχει, σας είπα, από τις πρόωρες συντάξεις. Έχετε σχέδιο ένα, όμως. Και από τις πολλές. Και υψηλές. Δεύτερον, δεν είναι αν αυτό το ζήτημα το αφήσουμε άθικτο, από το 2017 δεν θα παίρνει κανείς σύνταξη. Έχουμε μπλέξει οπότε δύο γυναίκες είναι εδώ. Στην επιλογή σας. Έχουμε μπλέξει δύο γυναίκες. Προσπαθούμε να σας ρωτήσουμε και οι δύο. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω εγώ για το συνταξιοδοτικό. Κάνετε μία πρόταση, την οποία μάλιστα απευθύνεται και στον κόσμο λέγοντας όλοι το ίδιο στομάχι έχουμε, άρα δεν μπορεί να πεινάει ο ένας λιγότερο από ότι ο άλλος. Ναι. Και έχετε δίκιο απόλυτο σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε αποτιμήσει την πρότασή σας. Δηλαδή, κόβοντας τις υψηλές συντάξεις. Να μην την έχω. Αυτό σας ρωτώ. Και πόσα την χρήματα. Αποτίμησα και σε ψήφους, δεν με ψήφισαν όλοι αυτοί. Φαντάζομαι πως έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και ευκόλως εννοούμενο το καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Ότι όλοι αυτοί και ήρθαν πολλοί υποψήφοι και μου είπαν γιατί να μιλάμε γενικότητες όπως ο Θοδωράκης. Λέγοντας συγκεκριμένα. Μην μας πάτε σε άλλο κεφάλαιο άλλο, τώρα, μισό λεπτό. Κάνουμε ψήφους. Και τι απάντησα. Μην μας πάτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ναι, ακούστε τι απάντησα. Θα το ξαναπάμε. Μου είπαν ο Θοδωράκης, μιλάει για μεταρρυθμίσεις στο ποτάμι γενικά. Γιατί δεν κάνουμε σαν αυτό, ναι, να μην θίγουμε κλάδους. Γιατί όλοι αυτοί δεν θα μας ψηφίσουν. Και τι απάντησα. Ότι οι απατεώνες της πολιτικής πάντα γενικεύουν και αοριστολογούν.
Τώρα είναι βαρύ για τον κύριο Θεοδωράκη. Δεν είπα, είπα μία άποψη. Ότι, γιατί και ο Καραμαλής το 70. Είπατε μία άποψη, αλλά πριν είπατε και όχι, ένα όνομα. Όχι, λέω γενικά όσοι πολιτικοί μέχρι τώρα. Όλοι. Μιλούσαν για μεταρρυθμίσεις. Χωρίς να λένε ακριβώς τι θα κάνουν. Και στη συνέχεια δεν κάναν τίποτα, γιατί από τη συνέχεια απεδείχθηκε ότι δεν κάναν τίποτα. Αυτοί απατεώνιζαν όταν μιλούσαν για μεταρρυθμίσεις. Αυτό έλεγα. Όποιος μιλάει για μεταρρυθμίσεις και δεν τις πραγματοποιεί πρώτου φόβου πολιτικού κόστους, εγώ τον θεωρώ απατεώνα. Και δεν το είπα για τον κύριο Θεοδωράκη. Το γενικεύσατε. Και είναι σίγουρο ότι τώρα πολύ σας ακούνε. Αν βράχηκε, αν ήταν χωρίς ομπρέλα στον δρόμο και έπιασε βροχή και βράχηκε. Πολλοί σας ακούνε τώρα και λένε πες τα ραγιά στο στόμα σου. Δεν το συζητάω ότι χαϊδεύετε αυτή τη στιγμή. Τώρα επειδή μου είπατε... Μα δεν μου απάντησε όμως. Πόσα χρήματα θα εξοικονομηθούν από αυτή τη ριζοσπαστική πρόταση. Ακούστε, κατά την άποψή μου, η σύνταξη δεν είναι ένα ποσό για να ζήσεις επειδή δούλεψες σκληρά. Η σύνταξη είναι για να περάσεις τα στερνά σου. Έχει αλλάξει στην Ευρώπη η άποψη ότι ένας που δούλεψε σε πέντε... Καταρχάς στην Ευρώπη δεν υπάρχει δεύτερη δουλειά. Είμαστε η μόνη χώρα που υπάρχουν δεύτερες. Είναι και άλλοι μισθοί όμως στην Ευρώπη. Δεν έχει σημασία. Πάντως είναι μία σύνταξη μόνο. Μία σύνταξη. Εδώ έχουμε 330.000 που παίρνουν τρεις σύνταξεις. Οπότε είσαστε πολύ σκληρός. Πώς? Είστε πολύ σκληρός. Πάντως. Σας απάντησα οι άλλοι. Εγώ αγνοήστε την πρότασή μου. Και πέστε τι λέει ο Λεβέντης. Βλακίες. Δεν εφαρμόζεται. Το 2017. Σοβιετικό μοντέλο. Δεν θα πάρει κανείς σύνταξη. Και τότε όλοι εσείς θα λέτε, όπως λένε και για τον Γιαννίτση που τον πετάξανε έξω από μια κυβέρνηση, θα λένε αν είχαμε ακούσει τον κύριο Λεβέντη, τώρα θα παίρναμε σύνταξη. Ούτε ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος δεν τα έχει πει αυτά, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είστε... Πηγαίνετε με τους λαϊκιστές, πηγαίνετε με αυτούς που αφήνουν τον κόσμο να πεθαίνει της πείνας. Εγώ δεν δέχομαι να παίρνει 4.000 σύνταξη. Οποιοδήποτε δεν δέχομαι όταν ο άλλος ζει με 300 ευρώ. Γιατί ξέρετε ποιοι ψήφισαν την Ένωση Κεντρών, κύριε Νίκο. Οι νέοι που φεύγουν για έξω και γύρισαν μόνο και μόνο για να ψηφίσουν. Και οι νέοι που μένουν εδώ και παίρνουν 350 ευρώ το μήνα. Κύριε Λεβέντη, έχουμε ξέρετε ότι είναι πολλοί οι νέοι που παίρνουν 350 ευρώ το μήνα, κύριε Βερίκη. Το ξέρετε. Και μαύρα κιόλα. Το ξέρετε. Εγώ, τι κάνατε για αυτούς. Τι έκανε κάποιο κόμμα για αυτούς. Παίρνουν 350 ευρώ το μήνα. Και δουλεύουν εξευτελιστικά και υπό την απειλή ότι έχουμε χιλιάδες άλλους να πάρουν τη θέση. Και χωρίς ασφάλιση ναι, πολλές φορές. Ακριβώς. Το χειρότερο. Άρα πώς, λοιπόν για τους υψηλοσυνταξιούχους έχετε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Το μισό ενδιαφέρον αν είχατε για τους άνεργους. Όχι, δεν είναι θέμα ενδιαφέροντος. Θα είχε λυθεί το πρόβλημα. Θα είχε λυθεί το πρόβλημα των νέων. Μπορώ να ολοκληρώσω την ερώτηση. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα να μάθω, επειδή έχουμε συνηθίσει από εσάς να καταγγέλλετε γεγονότα και να πηγαίνετε και στην ουσία του πράγματος. Αυτό λοιπόν που λέτε τώρα θα το ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να μου πείτε πόσα χρήματα εξοικονομούνται και πόση παράταση ζωής παίρνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Πολλά δις. Που λέτε ότι καταραίουν το 2017. Πολλά δις. Και έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι. Ούτε καν το 2017. Απαντώ πολλά δις αν συνδυαστεί αυτό με το κόψιμο των συντάξεων των πλουσίων. Γιατί υπάρχουν 80.000 πλούσιοι, και όταν λέω πλούσιοι, κανένα κόμμα δεν ορίζει τι είναι πλούσιος. Εγώ το ορίζω που έχει εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ μηνιαίως ή από τόκους καταθέσεων ή από νίκια. 40.000 δηλαδή. Πώς? Καθαρά λέτε ή μεικτά. Όχι, έχει καθαρά. Καθαρά, 3.000 ευρώ καθαρά. Άρα κάποιος που έχει αυτά τα έσοδα. Να κόβεται τελείως η σύνταξη, κόβεται στην Αυστραλία. Κόβεται στην Αυστραλία για τους ίδιους λόγους. Με 3.000 δολάρια κόβεται στην Αυστραλία. Είναι δυτικού τύπου κράτος η Αυστραλία. Θεωρούν ότι μπορείς να ζήσεις με τις 3.000. Ξέρετε πόσο κόβεται, όσο ανεβαίνει το ποσό που έχει κάποιος ως έσοδο μηνιαίο, ξέρετε πόσο κατεβαίνει η σύνταξη που λαμβάνει. Ένα αστείο ποσό. Κάθε 650 ευρώ εισόδημα πέφτει η σύνταξή του κατά 8 με 10 ευρώ. Δεν είναι αυτά δηλαδή είναι τόσο τραγικό το ποσό που πέφτει στην Αυστραλία. Αντί να κόβουν από εκεί που πρέπει, κόβουν από όλους. Πάντως, κύριε Πρόεδρε. Επ' αυτόν ενίσταμε και με είπε ο κύριος Νίκος ότι είναι μνημονιακές οι προτάσεις μου. Επειδή εγώ ζητώ να πληρώνουν αυτοί που πρέπει. Και εσείς είπατε ότι είναι μνημονιακές οι προτάσεις μου και από πού τότε εκμέρετε. Μερικές ακούγονται πιο σκληρές. Για από σε τι. Όταν κόβει από αυτόν που παίρνει. Όταν η κυβέρνηση λέει στο τρίτο μνημόνιο, συμφώνησε.
ότι θα κόψει κατά ένα μικρό ποσοστό τη συντάξη άνω των 1.500. Γιατί δεν έχει το θάρρος να κόψει όλο το ποσό. Ότι θα το κόψω όλο πάνω από τα 1.500. Ποια είναι πιο σκληρή πρόταση από τις δύο? Είναι πιο σκληρή από βλέπει όμως κοινωνικά στο να ζήσει και ο φτωχός. Συμφωνήσαμε λοιπόν. Είναι πιο σκληρή. Δεν είπαμε να πληρώσουν οι έχοντες. Okay. Συγγνώμη, είναι πιο σκληρή. Είναι κοινή αποδοχή σε αυτό το τραπέζι να πληρώσουν οι έχοντες. Ναι, αλλά ο τρόπος. Είναι βάρβαρος. Ο τρόπος. Για μένα, ναι, ο συνταξιούχος των 2.000 ή των 1.800 είναι ο έχων στην Ελλάδα. Εκεί δηλαδή είναι το λίπος που έχουμε στην Ελλάδα. Όποιος έχει 4.000 κατά τη γνώμη μου, δεν είναι εκεί το λίπος. Είναι, όποιος παίρνει 4.000 σύνταξη είναι... Δεν υπάρχουν αυτές οι συντάξεις. Δεν υπάρχουν. Τότε τι είναι. Η ανώτερη είναι γύρω στα... Απ' τη μία μου λέτε δεν υπάρχει. Τότε ρωτώ γιατί για να ξεκινήσω να κάνω μια ερώτηση. Κάνε την ερώτησή σου και θα έρθω. Λίγο γιατί βγαίνουμε να υπερασπιζόμαστε εμείς τους υψηλοσυνταξιούχους. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μας πιάνουν και εμάς στον δρόμο και λένε, λέτε συνέχεια. Μα με συγχωρείτε, τα 1.600 ανοιχτά ξέρετε πόσα είναι καθαρά. 1.100. Άρα δεν φύγετε. Τι συζητάμε τώρα. Είναι υψηλοσυνταξιούχοι τα 1.600 ανοιχτά. Θα δείξω τα 1.600 ανοιχτά. Μα λέτε πάνω από 1.500. Καθαρά, δεν το λέτε. Εννοείται καθαρά. Α, καθαρά. Καθαρά, κύριε. Κύριε Πρόεδρε, δεν αγγίζονται τότε υψηλές συντάξεις. Με την Τρόικα έχει συναντηθεί? Με ορισμένους υπαλλήλους. Πώς? Ποιος? Γελάς πονηρά, Πρόεδρε. Πώς συναντηθήκατε? Απάντησε στο δε στο κατσίδι. Τον κύριο Νίκο, τον κύριο Νίκο, πες τα. Τους έχω πει και στον κύριο Δήμο να τα πει το ίδιο. Όχι, τον κύριο Νίκο, γιατί σου λέει κύριε Νίκο. Εσύ θα με καλέσεις στη δική σου εκπομπή αν θες να βγάλω ειδήσεις. Ε, τώρα θα την βγάλεις την είδηση. Τώρα. Μοιράζει τράπουλα ο κύριος Πρόεδρος. Έχεις συναντηθεί τι έγινε? Κύριε, πώς? Τίποτα δεν έγινε. Πονηρό χαμόγελο. Τους έχω πει ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολλή ασωτεία. Πολύ λίπος. Και αλλού στοχεύουν, λάθος στοχεύουν, αλλού είναι το χρήμα. Εσείς τους βρήκατε ή αυτοί σας βρήκατε? Και μου είπανε, και μου είπανε ότι το βρήκατε. Πολιτικό σύστημα το εδώ μέχρι τώρα έχουν αντιληφθεί ότι βάζει κάτω από το χαλί της παθογένειας. Σου είπαν ή για δεν να καλύψει τα δικά του παιδιά το σου πολιτικό. Είπαν ή δεν σου είπαν, Βασίλη, προχώρα. Απάντησε. Αυτό μου το λέει ο ελληνικός λαός. Όχι, όχι. Τα στελέχη της Τρόικας με τα οποία συναντήθηκες. Εγώ το ήξερα. Δεν με και είναι προς τιμή σου, Πρόεδρε, που το παραδέχτηκες ότι... δημοσίως. Κύριε Βερίκη, νομίζετε ότι η Τρόικα με αγαπά. Εγώ προτείνω άλλους τρόπους που θα αποδώσουν και στην Τρόικα ευθύνες για τα λάθη της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Α, η προσέγγιση από ποια μεριά ήρθε? Η είδηση απόψε είναι ότι ο Βασίλης Λεβέντης έχει συναντηθεί. Ποιος βρήκε ποιος? Τυχαία συναντηθήκαμε. Τυχαία, στο Βυζαντινό. Που είναι υπάλληλοι. Ναι, όλοι υπάλληλοι. Των Βρυξελών. Δεν είναι από τους διαπραγματευτές κάποιος. Όχι. Αλλά εγώ έχω και φιλίες γενικώς. Απαγορεύεται να έχω. Έγιναν συστάσεις. Λέω πως ποινικοποιητική φιλία. Τώρα, ανάπτυξη. Μου είπατε, κύριε Πρόεδρε, μάλιστα, πήγαινε και διάβασε. Δεν είπατε τα άλλα 9 σημεία όμως. Θα τα πω όλα. Α, όλα θα τα πω. Τα έχω μπροστά. Βάλατε αυτά επί των οποίων μπορούσατε. Πρέπει να βγάζουμε και τις ειδήσεις, Πρόεδρε. Βάλτε και τα άλλα. Καταρχήν ότι δεν ο πρόεδρος δημοκρατίας να πέσει το ίμιση. Αυτό τώρα μετά θα σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα τα διαβάσω όλα. Αυτό το θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, θα τα διαβάσω όλα. Αλλά θα σας παρακαλέσω, ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι να σας λιβανίζει. Δηλαδή ο ρόλος μου. Και ο ρόλος των συναδέλφων να σας ρωτούμε, ναι, εκεί όμως, όπου μπορεί να βγει η είδηση ή η πληροφορία. Ξέρετε πώς σας αγαπώ. Είπατε ότι τα μέτρα που προτείνω είναι σκληρότερα και από τη Τρόικα. Ναι. Μπορεί να είναι σκληρότερα. Το είπα σε εσάς, δεν το είπα πίσω από την πλάτη σας. Το είπα για να απαντήσετε. Όμως στην δημιουργία οικονομικού αποθέματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τους φτωχότερους. Δώσατε απάντηση. Και η απάντηση κρίνεται από αυτούς που μας ακούν. Τώρα. Μου λέτε, διάβασε στο τέλος που λέω για την ανάπτυξη. Να σας πω τι λέτε για την ανάπτυξη. Παρακαλώ. Γιατί και εκεί τώρα θα μου πείτε πάλι επικρίνεις. Ναι. Δεν επικρίνω, αλλά το να λέτε ως τα δύο σημαντικότερα σημεία για την ανάπτυξη, πρώτον, το να επιστρέψουν με ήπιο νόμο τα χρήματα που έβγαλαν για διάφορους λόγους οι Έλληνες στο εξωτερικό από το 9 και εντεύθεν, και δεύτερον, και να συμφωνήσουν... Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρώτο? Συμφωνώ, αλλά για μένα δεν είναι το κύριο. Το κύριο... Ξέρετε τι θα σήμαινε για τις τράπεζες να γυρίσουν 130 δις? Καταρχήν το με ήπιο νόμο θέλει μια συζήτηση. Ο ήπιος νόμος, δηλαδή, ποιος είναι κατά τη γνώμη. Δηλαδή η να συζήτηση, πρόστιμο, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι συζήτηση φόρο, θέλει. Πρόστιμο, αν εμείς που κρατήσαμε τα λεφτά σε ελληνικές τράπεζες, ακούστε, είμαστε μπιπ. Ο ήπιος νόμος, ξέρετε ποιος είναι, κύριε Νίκο, η νέα έκδοση του ήπιου νόμου.
να τα φέρουν και αντί να δώσουν 15% που λέει ο Τσίπρας, να υποχρεωθούν να επενδύσουν το ίμιση του ποσού εντός Ελλάδος. Αυτό μου αρέσει. Αυτό ακούγεται ωραίο. Αυτό πολύ ωραίο, Βλόγας. Αυτό ακούγεται ωραίο. Το έχετε ακούσει από άλλο κόμμα? Όχι. Όχι. Αυτό ακούγεται καλή πρόταση. Τώρα κάτι, το Θεέ μου που... Πάντως πρέπει να παραδεχτείτε ότι με το μιλίχιο ύφος σας διαλύεται και καριέρες δημοσιογράφων. Το μιλίχιο ύφος είναι τελευταία εφεύρεση πολιτική. Γιατί παλιότερα... Ας συνεχίσουμε. Παλιότερα είχε και περίοδο που ήταν, τα έλεγε αλλιώς. Ναι, αλλά έχει καταστρέψει καριέρες. Σε τι καριέρες αναφέρεις? Καταστρέψαν από μόνες τους οι καριέρες. Ποιες καριέρες? Ήσουν μικροί τότε. Που γίνανε υπουργοί μετά. Που γίνανε υπουργοί μετά. Προήχθησαν. Ήταν οι γαμπροί του Τσαλδάρη και προήχθησαν. Καλά τώρα. Είπαμε να τα βάλουμε. Ψεύδομαι. Τώρα θα μας δώξει και τους δύο. Κακία είναι να λες ότι ο Παναγιωτόπουλος, αν δεν ήταν γαμπρός του Τσαλδάρη, δεν θα είχε προαχθεί? Κατά τη γνώμη μου θα είχε προαχθεί. Πώς θα είχε? Ναι. Δεν λέω ότι είναι ανάξιος, γιατί είχε τηλεοπτική προβολή, η οποία έχει αποδειχθεί καλός ή κακός, κακός κατά τη γνώμη μου. Εγώ λέω ότι είναι γράμματος, ωραία, αλλά στην πολιτική την εποχή που μπήκε, αν δεν είχες μπαρμπάδες μάλλον. Ναι, βέβαια, τα ίδια λένε τώρα για το γιο σας που έγινε. Θα γίνεις αμέσως υπουργός. Εν πάση περιπτώσει τώρα... Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς, σε σχέση με την εικόνα του Βασίλη Λεβέντα εκείνης της εποχής, που είχε συμβεί και αυτό το πραγματικά απαράδεκτο γεγονός, που όλοι τότε το είχαμε κατακρίνει με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τότε ήταν ένας διαφορετικός Λεβέντης αυτός που έκανε τις εκπομπές και είχε το φραπέ δίπλα του. Θέλω λοιπόν να ξέρω από τον Βασίλη... Τα ίδια έλεγα απλά. Είχατε άλλο ύφος. Έπεφτε και κανένα μπινελίκι. Έπεφτε και κανένα μπινελίκι. Το κανένα είναι περιττό, πολλά. Εκείνο που μετράει για να συγκρίνεις έναν άνθρωπο από 30 ετών και τώρα είναι ανεπρέσβευε τα ίδια. Η ουσία ήταν τα ίδια. Αυτό μετράει. Η ουσία λέτε είναι ίδια. Αλλά θεωρείτε ότι έχετε κάνει πολλά βήματα όμως από τότε μέχρι σήμερα. Οριμάσατε πιο πολύ, θυμώνετε λιγότερο σήμερα. Αν ένας σήμερα δεν διδάσκεται και από τα λάθη του, ναι, τι, εγώ θέλω... δεν είναι σόφρον. Σωστά. Σωστά. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επανέρχομαι. Έχει δίκιο ο Πρόεδρος να λέει ότι πρέπει να διαβάσω και τα υπόλοιπα μέτρα που προτείνει. Όπως για παράδειγμα το να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους οι αποσπασμένοι στο δημόσιο, που είναι μια μεγάλη πληγή, κατάρα θα έλεγα, 12.000 άτομα του δημοσίου. Όπως το να υπάρξει εντοπισμός των αργόμισθων με αναδρομή και έρευνα σε βάθος δεκαετίας στο δημόσιο στις ΔΕΚΟ και απόλυση των αργόμισθων για να καθαρίσει το δημόσιο. Δήμους. Και στους δήμους. Όπως το ότι μιλάει για μείωση κατά 50% του μισθού όλων των αιρετών, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό μέχρι τους υπουργούς. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Αυτό μας τα παγκιάλει όμως, Πρόεδρε, έτσι. Αυτά μας τα παγκιάλει. Αυτό ναι, αλλά το πρότεινε με επίσημη επιστολή στον Πρωθυπουργό. Ναι, αλλά σε λίγο... Θα τα πούμε τώρα. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Το Σάββατο με την Αγορά. 50 χρόνια έντεχνο ελληνικό τραγούδι. 2
συλλεκτικά CD με τους κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές σε τραγούδια που άφησαν εποχή. Πάρε μ' απόψε, πάρε με, ζεστό αγάπη σχήμα. Μαζί, το μυστηριώδες νησί του Κόγκ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη, παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Την Κυριακή με τη Real News, το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, Cine Diamonds, τα πιο μεγάλα και πιο σπάνια τραγούδια των κινηματογραφικών ταινιών σε δύο CD. Μαζί, η Ναυμαχία της Αλαμίνας. Αποκλειστικά στη Real News, το πρώτο τεύχος της μοναδικής σειράς «Μεγάλες μάχες» από τα ιστορικά θέματα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV,